Λοιπόν, όχι σε Ειρήνη, σε άλλο όνομα θα σε πάω. Σε Βίκη. Βίκη Μανώλη συγκεκριμένα που είναι στην παρέα μας. Να τη πούμε την καλημέρα μας. Μας περιμένει εκεί ακριβώς που σκάει το κύμα. Ακριβώς. Μήπως είμαι στον Άγιο Δομήνικο, δεν ξέρω. Πάντως θα θέλαμε σίγουρα να είσαι ή με μια ματιά να φτάσεις εκεί, γιατί και οι δύο φίλες σου, καλές σου γνωστές σίγουρα και φίλες, είναι και η Ευρυδίκη και η Ναυσικά. Ναι. Να μας πεις, Βίκη μου, πώς τις βλέπεις. Θα σου πω, όταν άκουσα ότι η Ναυσικά, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, έχουμε δουλέψει από τότε που ξεκίνησε το modeling η Ναυσικά, την έχω σαν το κοριτσάκι μου τέλος πάντων. Καλά, δεν έχετε μεγάλη διαφορά, μην το λες έτσι, λες και είσαι... Έχουμε, άστα, Ιωάννα μου λοιπόν. Υπερβολές. Άκουσα ότι θα πάει Survivor, λέω παιδιά, okay, το περίμενα. Από την άποψη ότι της αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός, κάνει extreme sport, έκανε ελεύθερη πτώση, είναι πολύ δυναμική σε αυτά. Ναι. Όταν μου είπε η Ευρυδίκη, λέω εντάξει, ήμουνα λίγο παιδιά 50-50 και λίγο δεν ήμουνα σίγουρη. Δεν ήταν σίγουρη και η ίδια. Ναι. Εκείνη τη μέρα είχε τύχει και είχαμε πάει αφηγητό μαζί. Για να σου το ανακοινώσει. Και μου το εκμυστηρεύτηκε τέλος πάντων και της λέω θα πάω στο Survivor, μου φάνηκε λίγο περίεργο. Μου λέει το σκέφτομαι. Okay. Μετά από λίγες μέρες μιλάμε πάλι στο τηλέφωνο και μου λέει της πρότεινα να πάμε κάπου και μου λέει δεν μπορώ, μου λέει φεύγω σε τρεις μέρες στον Άγιο Δομήνικο. Της λέω τι πας να κάνεις. Μου λέει θα πάω. Είσαι και εσύ Βίκη μου να δίνεις θάρρος. Κάνε φίλη να δεις καλό. Πού πας καλή μου. Όχι, μετά της έστειλα. Πρώτα έπαθα ένα ψηλό σοκ, μετά της έστειλα ένα κατεβατό μήνυμα πριν φύγει λίγο. Με προσευχές. Ότι θα τα πάει τέλεια, ότι αν δεν της αρέσει, της έδωσα και αυτή την επιλογή, να φύγει εκεί ο θελός, γιατί τώρα οι συνθήκες εκεί πέρα... Είναι δύσκολες, εντάξει. Ναι, τώρα Βίκη. Και μια χαρά έχει επιβιώσει. Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι, μόλις είδα, παιδιά, πρώτη, δεύτερη εβδομάδα... Πώς πήγαινε. Που εκκληματίστηκε, πήγε πολύ καλά, χάρηκα κι εγώ πάρα πολύ. Και τη βλέπω, τη αρέσει πολύ αυτό. Βρίσκει στόχους. Ήθελα να σε ρωτήσω, εκτός του ότι βρίσκει στόχους και συνήθως έτσι φέρνει τους βαθμούς, γιατί μπορεί τώρα, αν μερικές φορές να δυσκολεύεται. Ναι, είναι λίγο πιο αργή. Αλλά στους στόχους πραγματικά σκίζει. Τώρα λοιπόν που τη βλέπεις πια μέσα στο παιχνίδι, κοντεύουν δύο μήνες, τη βλέπεις ότι έχει φανατιστεί. Εγώ τη βλέπω ότι έχει φανατιστεί. Το έχει πάρει πολύ σοβαρά αφενός. Αφετέρου, εδώ είναι λίγο η άσχημη ερώτηση. Λίγο σαν να την έχει ψωνίσει, για να το πω λαϊκά, τον τελευταίο καιρό. Επειδή κερδίζουν, τρώνε, τη βλέπω ότι αρχίζει να γίνεται λίγο αλαζονική. Επειδή λέει για τη διαλυμένη ομάδα. Του μιλάει υποτιμητικά, μωρέ. Και αρχίζει και λέει, επειδή δείχνεται έτσι, επειδή. Κάτσε ρε, πήγε πολλά. Οι άλλοι κλαίνε και εκείνοι τους λέει καλή όρεξη. Το έχουμε δει. Ναι, το έχει πει κι αυτό. Εντάξει. Ξέρεις γιατί. Είναι πολλά που έχει πει λίγα, νομίζω. Γίνονται πολλά σχόλια στον πάγκο. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Να περιμένουμε κι άλλα. Που την έχουν ενοχλήσει ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι στο στόχο και γίνεται από τους. Είναι πεισματάρα όμως. Από τους πλέον. Είναι πολύ πεισματάρα. Πολύ δυναμική. Το ξέρουμε αυτό. Μαχήτρια. Μπορεί να είναι στους διάσημους, αλλά είναι μαχήτρια. Είναι μαχήτρια στη ζωή, όπως ξέρουμε όλοι, αλλά είναι φυσικά στους διάσημους. Μόλις το βρήκε και με τα αθλήματα, αυτό που είπες Ποσειδώνα να είναι λίγο πιο αργή στο ραν, αλλά πάει με τους στόχους πολύ καλά. Και το σημαντικό το τσαγανό είναι τσαγανό. Φέρνει νίκες. Βίκη, ενώ η Ναυσικά δεν είναι τόσο στους στόχους. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Βίκη. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να μας λες τώρα ότι είσαι φίλη και Τσιμιανής και Τσαλινής. Εδώ υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Δεν γίνεται αυτό. Εκτός Survivor δεν είναι. Τρώνε, πίνουνε, θα χαλάσουνε φιλίες. Πρέπει να μας πεις λοιπόν με ποιο στρατόπεδο είσαι. Λοιπόν, τώρα μου βάζει πάρα πολύ δύσκολη και θα φύγω. Όπως είμαι, θα φύγω. Πάω στον Άγιο Δομήνικο που τον έχω πίσω μου. Τρίτο στρατόπεδο μετά δεν βγαίνει η παρέα. Λοιπόν, θα σου πω, δεν μ' αρέσει που δεν είναι πολύ κοντά και δεν είναι παρεάκι η Ναυσικά με την Ευρυδίκη. Σας το λέω, βέβαια και έξω δεν κάνουν παρέα, δεν γνωριζόντουσαν έξω να κάνουν παρέα. Αλλά πιστεύω ότι στην εξέλιξη του παιχνιδιού... Θα έρθουν κοντά. Θεωρώ ότι θα έρθουν κοντά, άμα αρχίσουν και φεύγουν και κάποιοι παίκτες που είναι τα παρεάκια του. Όπως φύγει η Βρυσίδα, ας πούμε. Για πες. Εντάξει. Για πες. Μπορεί σιγά σιγά να έρθουν και πιο κοντά. Αν και, παιδιά, η Ευρυδίκη δεν έχει τσακωθεί και ιδιαίτερα με την Ναυσικά. Η Βρυσίδα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν έχει τσακωθεί ιδιαίτερα με την Ναυσικά, γιατί έχει τσακωθεί από λίγο με όλους. Να σε ρωτήσουμε λίγο. Λίγο. Τη Βρυσίδα γνωρίζονταν με τη Βρυσίδα Ναυσικά. Έχει γίνει κάτι στο παρελθόν, γιατί
Εκφράστηκε σκληρά απέναντί της, τουλάχιστον αυτό είπε φυσικά. Θεωρώ ότι δεν γνωρίζονταν. Το λέω γιατί δεν θα το έλεγε αυτό. Ξέρετε τώρα για ποιο θέμα μιλάμε. Ναι. Αν αυτό αληθεύει, έτσι. Αν έχει πει ότι έχει πει ξέρουμε. Η Βρυσίδα στη Μυριέλα, εννοείς. Ναι, αν αυτό ισχύει, γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς τι έχει γίνει. Ξέρουμε τη μία πλευρά. Φυσικά ενοχλήθηκε η Νεύσκα, αλλά αν την ήξερε δεν θα το είχε πει ποτέ αυτό. Η Νεύσκα δεν έχει δώσει ποτέ παιδιά δικαιώματα. Και άλλωστε χώρο. Για τη μεταφορά έχει ενοχοποιηθεί από τα λεγόμενα η Μυριέλα, όχι η Ευρυδίκη. Και πού ξέρουμε, λέω τώρα εγώ, ότι η Μυριέλα τα είπε σωστά. Δεν έχει αδικό. Δεν έχει αδικό. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Μυριέλα, κάθε άνθρωπο που μιλάει. Ούτε καν από κοντά στο τραπέζι μας. Πολύ ευχαρίστω, πολύ ευχαρίστω. Και στον καναπέ. Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτή την παράμετρο δεν την είχαμε πολύ σκεφτεί. Που πάντοτε μπορεί να παίξει πιθανότητα. Και δεν το προσωποποιούμε στη Μυριέλα. Κάθε άνθρωπο που μεταφέρει κάτι, πάντα υπάρχει το φόβο τη παραπληροφόρηση. Είναι τα σούπα μου, πε. Όχι μπορεί με σκοπιμότητα να μεταφερθεί. Καμιά φορά και τι θυμάται το καθένα. Τι θυμάσαι. Παιδιά, το τι βάζει ο νου. Τι κάνει εσύ. Ακούνα κάνω, γιατί το τι βάζει ο νους του καθενός μέσα για να μείνει λίγο ακόμα στο παιχνίδι, ναι, δεν ναι. μπορείτε να το φανταστείτε. Σας το ξαναλέω, μου έχουν πει για άρρωστους συγγενείς, μου έχουν πει για παιδάκια που θέλουν να τους πούνε χρόνια πολλά και δεν τους τα πάνε ποτέ, απλά για να σώσουμε την ασυλία. Έχουν πει πολλά τι γενικά. Λες. Έχουν ακουστεί πάρα πολύ. Τι έχει τραβήξει κι εσύ. Για την εποχή που ήσουν ασύ, εννοεί. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω όταν λένε έτσι για συνέστημα. Όταν παίζαμε σε ασυλίες, ξαφνικά εμφανιζόντουσαν τα πάντα.